Καλησπέρα σας φίλοι του YouTube. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο διαφορετικό από τα άλλα που φτιάχνω. Έκανα διάφορα βοηθήματα, διάφορα άλλα με παιχνίδια και τέτοια και δεν εμφανιζόμουν ποτέ μπροστά στην κάμερα. Σήμερα λοιπόν είπα να το κάνω αυτό, διότι εδώ και μια εβδομάδα ξεκίνησα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και βέβαια αυτό ήταν να δω αν μπορέσω να γεννακόψω το τσιγάρο. 22 χρόνια καπνιστής, μανιώδης καπνιστής. Έφτανα να καπνίζω σε κάποιες φορές από 3-5 πακέτα την ημέρα, πάρα πολλά. Και ήθελα να δω αν θα μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να καταφέρω να το κόψω, να το ελαττώσω, αν όχι να το κόψω. Και πήγα και έκανα διάφορες ερωτήσεις και πήγα και αγόρασα τον ατμοποιητή Vapros by Vision. Είναι αυτός εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μυρίζει λίγο. Δεν έχω πολλές γνώσεις περί ηλεκτρονικού τσιγάρου. Να σας πω το πώς δουλεύει και οτιδήποτε. Βέβαια, επειδή είναι ο πρώτος ατμοποιητής, μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλός. Τον αγόρασα και μαζί με τον ατμοποιητή αγόρασα και δύο υγρά που είναι της Nobacco με 18 mg. Είναι το Golden Margie και το Tobacco Echo. Αυτά τα δύο ως πρώτα υγρά. Και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα, μαζί με τον ατμοποιητή και την μπαταρία που είναι 2000 mAh, έχετε σε αυτό εδώ, μπαίνετε σε αυτό εδώ το κουτί, έχει μέσα, είναι μία κεφαλή με αντίσταση 1,5 ohm που αυτή χρησιμοποιώ εδώ και έχει και άλλη μία στο αυτό εδώ το μικρό κουτάκι που είναι 1,8 ohm. Ήμουν πολύ περίεργο όλο αυτό με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Από τότε που πρωτοβήγε στην Ελλάδα, που πρωτοέρθει μάλλον στην Ελλάδα το 2007-2008, νομίζω, αν έχω διαβάσει σωστά, το άκουγα τότε που ήταν σαν κανονικά τσιγάρα, αλλά ήταν ηλεκτρονικά. Μου φάνηκε ότι ήταν περίεργο όταν το πρώτο άκουσα. Τώρα όμως, μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει και μετά από παρότρινση συγγενών, είπα να κάνω την κίνηση και μέχρι στιγμής μια εβδομάδα, πολύ νέος ατμιστής, είναι μια χαρά, δεν θέλω να καπνίσω απολύτως τίποτα και είναι για μένα μια πάρα πολύ καλή λύση για αυτούς που θέλουν να το κόψουν και δεν μπορούν ή δεν το έχουν αποφασίσει ποτέ. Μια δοκιμή τουλάχιστον. Και ελπίζω με τον καιρό και με τα χρόνια και να κρατήσω βέβαια, γιατί οι περισσότεροι λένε στον ένα μήνα, στους δύο μήνες, άμα τα καταφέρεις, κάποιοι τα παρατάνε και γίνανε πίσω τσιγάρο. Ελπίζω με μένα να μην συμβεί το ίδιο. Αυτά από μένα. Εύχομαι να υπάρχουν κι άλλοι νέοι ατμιστές, σαν και εμένα, για να κόψουμε το τσιγάρο, γιατί το τσιγάρο είναι, ας είναι άσχημο που ακούγεται, θάνατος. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, δεν σας εγγύω ότι θα μπορέσω να απαντήσω για θέμα των ατμοποιητών, δεν γνωρίζω πράγματα. Αλλά αν θέλετε, κάνετε ένα subscribe ή ό,τι άλλο εσάς σας αρέσει. Να είστε καλά. Γεια σας.